Ζηφάταμε στο μικρόφωνο και στην κάμερα. Song of my people. Are you listening? Damn. Είμαι ο G-Fandom από τους VG Tales και αυτό είναι το Song of My People. Ένας όχι και τόσο ευγενικός τρόπος να ανταποκριθώ στα πάρα πολλά μηνύματα και comments που λαμβάνω καθημερινά από εσάς. Σήμερα να σας πω μία ιστορία. Έλειπα 2 μήνες περίπου. Το ξέρετε, όλοι το καταλάβατε. Δούλευα, δεν προλάβαινα, είχα σκληρά ωράρια, δεν έμεινα χρόνος για το κανάλι καθόλου. Anyway, αυτό πέρασε. Πέρασαν οι 2 μήνες έτσι. Είχα απίστευτη όρεξη να βγάλω βίντεο. Λέω, οκ, okay, μετά από τόσο καιρό, ό,τι και να κάνω, βίντεο είναι, γουστάρω. Μπαίνω, κάνω Zeroland. Το ανεβάζω. Γεμάτος χαρά, λέω, μετά από τόσο καιρό βίντεο και record και upload και θα δω comments και αυτά. Και βγαίνει αυτό. Και αυτό. Και αυτό. Και αυτό. Και αυτό. Και αυτό. Και αυτό. Πότε βίντεο Ragecraft? Πάνε για ένα Ragecraft. Κάνε Ragecraft. Θα συνεχίσετε το Ragecraft. Ragecraft, ρε! Τι ζήρω, Άντρε. Τι ζήρω, Άντρε. Κάνε Ragecraft. Ρετζί, πότε θα κάνετε Ragecraft? Πότε Ragecraft? Τώρα που έχετε ώρα, κάντε Ragecraft. Δεν πτωούμε όμως, okay. Και εγώ τη λατρεύω τη σειρά, το Ragecraft εννοείται. Δεν υπήρχε χρόνος να γράψουμε με τα παιδιά. Μιλάμε το Χάκι, μιλάμε τους Σολίδιους. Όλοι έχουμε τέλος πάντων το πρόγραμμά μας στις δυσκολίες μας. Ο Χάκι πάει ρόδο. Ο Γιάννης χρειαζόταν κάποιες μέρες off, έπρεπε να λείπει από το YouTube. Δεν μπορούσε να κάθεται να κάνει record. Τα είχε κάνει ήδη τα βίντεο. Ωραία, λέω. Ευκαιρία. Μιας που δεν έχω ανεβάσει τόσο καιρό βίντεο, να κάνω λίγο κάποια άλλα παιχνίδια. Να δω τι γίνεται με τις υπόλοιπες σειρές. Οπότε ανεβάζω Sim City. Ragecraft. Παρατήσατε το Ragecraft, ε. Κάνε Ragecraft. Πρελούκι, κάνε Ragecraft, ρε, τι είναι αυτά που κάνεις? Ζηφάντο, άραξε μάνα μου, αφού βρίσκεις χρόνο για να κάνεις βίντεο, γιατί δεν κάνεις Ragecraft με το Σολίδι και το Χάκι? Κάνε Ragecraft. Παίξε Ragecraft. Δεν πτωούμε και πάλι. Βρίσκω το ζεν σημείο μου. Ξέρετε, αυτή την υπέροχη σκέψη η οποία σε ταξιδεύει. Είναι μια μαγική εικόνα, είναι ένας χρόνος και ένας τόπος ο οποίος σε ηρεμεί. Και ειδικά αυτό το καλοκαίρι που έφαγα και αρκετή ζέστη με τη δουλειά γιατί ήμουν έξω και ήλιο, μου φέτσε ένα κρύο, το χιόνι. Θυμήθηκα την αύλη μου όταν χιονίζει. Είναι πάρα πολύ όμορφα. Αποφασίζω λοιπόν με τόση ηρεμία να γράψω ένα rage παιχνίδι και να κάνω speedrunners μαζί με τα παιδιά. Πέρασα καλά, δεν μπορώ να πω. Ευχαριστήθηκα το speedrunners, παίξαμε, γέλασα πάρα πολύ με τις φλακές που λέγει ο Base, γέλασα με τα παιδιά, ήταν υπέροχα. Λέω δεν μπορεί. Θα γελάσουμε για τα παιδιά, θα γελάσει το family. Ανεβάζω το βίντεο. Κάντε Ragecraft. Ragecraft, please. Α, G-Fandom, εφόσον έκανες βίντεο σήμερα, μπορείς να κάνεις Ragecraft. Ragecraft. Zen. Χιόνια. Χιόνια, ζεν, happy place, πάνω στο happy place, μη σκέφτεσαι Ragecraft, όχι! Δεν μας ενδιαφέρει τίποτα άλλο, τσιφάτο, όχι, εμείς θέλουμε Ragecraft! Έκανα σαν Song of My People, είναι, δεν πειράζει, είναι κλασική κίνηση αυτή. Ragecraft πότε, Ragecraft! Please, κάνε με Ragecraft, please! Είμαι σε το σαλονικιώτικο, θα σε κάνω και φταίδες. Εσένα, θα σε πάρω, θα σε τεμαχίσω και θα σε κάνω κοιμά και φταιδάκια. Όχι, θα σου κάνω. Ξεφεύγουμε. Ragecraft, τώρα πρε! Ούτε κάτω δεν άντεξε. Chill. Ένα άλλο παιχνίδι που είχα πάρα πολύ καιρό να κάνω. Ενώ περιμένουμε να πάει το PC του Χάκη στη Ρόδο, να τελειώσει ο Σολίδιος με τις δουλειές του. Εντάξει, περιμένανε εμένα 2 μήνες, οπότε τι είναι να τους περιμένω μια εβδομάδα. Λέω, οκ, άλλο παιχνίδι που έχω πολύ καιρό να κάνω και έχω και γραμμένο, δηλαδή βίντεο από τότε. Απλά δεν είχα προλάβει να το μοντάρω. Mountain Blade. Μου είχε μάχες, ξύλο. Εντάξει, εδώ είμαστε. Είναι ένα παιχνίδι που το ευχαριστιέμαι όταν παίζω. Το ευχαριστούνται και τα παιδιά. Το κοινό που το βλέπει το απολαμβάνει. Λέω, δεν θα χτυπήσει εκεί η κατάρα του Ragecraft. Δεν θα δω comment Ragecraft. Είναι συγκεκριμένοι αυτοί που βλέπουν Mountain Blade. Δεν βλέπουν Minecraft.
Δική μου, δεν έχω κάνει μεγαλύτερο λάθος στη ζωή μου. I have never been so wrong. Πιο ωραίο ήταν το Ragecraft. Καλό το βιντεάκι σου, man. Μας αρέσει όμως και το Ragecraft, Ragecraft. Καλά, ρε! Ρε, κάνεις βίντεο αυτό το gamer! Και θα κάνεις βίντεο, ρε, με το σωλήτες και το χάκι, ρε! Είσαι σοβαρός, ρε! Ας το διάλογο, ρε! Φυσικά και θα λέγε, ρε, Minecraft, Minecraft, τι είναι, εγώ πάνω. Minecraft, Ragecraft. Έλα, ναι. Εντάξει. Εντάξει, θα κάνω Ragecraft. Όχι και εσύ, ρε μάνα. Όχι και εσύ, ρε μάνα, τώρα. Nice. Δεν θα πω όχι, nice. Ωραίο βίντεο. Αλλά πότε θα κάνετε Ragecraft? Ragefandom. Τώρα, ρε φίλε, δεν το λέω με κακία, αλλά πότε θα κάνετε Ragecraft? Ragecraft record upload τώρα! Ξέχασα το render. Με εκεί βγάζετε τέτοιο rage στα comments. Λες και σας φαντάζομαι να... Δεν κάνει και αρκετό θόρυβο το πιτωλό. Κάνε Ragecraft! Ναι, κάπως έτσι σας φανταζόμαστε όταν γράφετε και βγάζετε πότε Ragecraft? Ανέβασε Ragecraft, σε παρακαλώ. Άντε τώρα. Άντε, σε παρακαλώ τώρα. Όσο εδώ ήταν. Ragecraft θέλει το family. Ragecraft για το family. Τελείωσε. Θα κάνω Ragecraft. Θα κάνω, βέβαια. Ναι, είναι σχετικό. Μόνος μου δεν μπορώ να κάνω. Ragecraft δεν γίνεται. Είναι σειρά για τρεις. Είμαστε και οι τρεις μαζί μέσα σε αυτό το map. Δεν γίνεται εγώ να μπω μέσα στο map να αποχωρήσω μόνος μου. Θα είναι πλακία. Οπότε, αφού δεν μπορώ να κάνω καινούργια επεισόδια ακόμα προς το παρόν, δεν μπορούσα να κάνω δύο μήνες που έλειπα εγώ. Έχω επεισόδια Ragecraft. Είχα γράψει τότε με τα παιδιά. Βέβαια. Είχα καμιά 5-6 επεισόδια τα οποία εγώ δεν πρόλαβα να τα μοντάρω και να τα ανεβάσω. Βρέθηκε η λύση. Ragecraft θέλει το family. Ragecraft θα πάρει το family. Λογικά τα έχουν δει από το χάκι, τα έχουν δει από το σωλήδιο. Εντάξει, μπορεί να υπάρχει και μια μερίδα κόσμου που δεν βλέπει αυτή τη σειρά τώρα που βγαίνει, τη βλέπει το 2018, ας πούμε. Πρέπει να είναι όλα τα επεισόδια πάνω, άρα βρέθηκε η λύση. Ragecraft λοιπόν, Ragecraft για το family. Happy place. Φήμες λένε ότι αυτό το βίντεο έπρεπε να είναι πιο νωρίς. Ένα με δύο μήνες νωρίτερα, συγκεκριμένα. Λάθος βιντεάκι. Το καταλαβαίνω, το ξέρω, το έχετε ξαναδεί. Τζιφάντον, λάθος βίντεο. Άκου φιλέ, άστρα, περιμέναμε τόσες μέρες Ragecraft και δεν ανέβασε καινούργιο επεισόδιο. Δεν έπρεπε καν να το ανεβάσει να ούμε. Δεν έπρεπε. Έγινε λάθος. Παιδιά, έγινε λάθος. Λάθος βίντεο. Κάτι μου θυμίζει αυτό το βίντεο. Κάτι μου θυμίζει. Μαγκίσου. Είμαι μαγκίσου. Εγώ το ψάξα, φιλαράκια. Το ψάξα όλο το κανάλι. Λάθος λέει. Δεν θα πρέπει να λέει 31. Θα πρέπει να λέει 36. Έχει φτάσει μέχρι το 35 λύσεις αυτός. Γιατί είναι 31. Ναου. Έτσι, Φάντομ, μήπως είναι κόπη από κάνα παλιό επεισόδιο. Πες και αν κάνω compilation, κάτι. Και είναι κάποιοι που το παίρνουν και πολύ κατάκαρδα. Όχι, δεν σας θεωρώ χαζός. Τελεία, βασικά. Όχι, δεν σας θεωρώ χαζός. Δεν έχω να πω κάτι άλλο. Ναι, ωραίο το επεισόδιο, ωραίο, αλλά γιατί το ξανανέβασες, αφού το έχεις ξανανεβάσει. Το έχουμε ξαναδεί. Από το χάκι. Για το σωλήδιο. Ποτέ από σένα. Αλλά το έχουμε ξαναδεί. Το έχεις ξανανεβάσει σίγουρα. Κι ας μην το είδαμε. Από σένα. Είσαι τζιφάντο. Μήπως είναι λίγο παλιό. Παλιό είναι, Έτσι νομίζω, γιατί κάτι μου θυμίζει, ρε φίλε. Πρέπει να το έχει ξαναβάσει, πρέπει να το ξαναδεί από κάπου, δεν ξέρω. Και αφού λοιπόν έχει ανέβει και το 33ο επεισόδιο και υπάρχουν ήδη στο κανάλι τα 34 και 35, έρχεται η ώρα να ανεβάσω το 36. Μόνο που ανέβει και μετά το 33 και εκεί κάπου χάσατε την μπάλα. Το μπερδευτήκατε όλοι. Όχι, ρε φίλε, όχι, ρε τσιφάτο, ρε μαλακία έχει κάνει, ρε, έχει ανεβάσει άλλο βίντεο, ρε. Πω, ρε φίλε, τι μαλακία έχει κάνει. Το 34 και 35 πού είναι? 36. Και 36, ρε εσύ έκανες λάθος, το 34 είναι, ρε τσιφάτε. Φίλε μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τη διόρθωση. Συνήθως δηλαδή όταν με διορθώνετε έχετε δίκιο, αλλά όχι, είναι το 36. Τα 34 και 35 τα είχα ανεβάσει κάποτε. Rage
Μακρά. Τώρα. Καλά ρε. Καλά ρε, έβγαλες κάτι άλλο. Κόλλησα τη γραφομηχανή. Anyway, αντιλαμβάνομαι το πάθος, το ενδιαφέρον για αυτή τη σειρά. Πιστέψτε με, αν δεν ήταν τόσο γαμάτη η σειρά αυτή, το πιο πιθανό είναι ότι με τόσο rage που βγάλατε για το Ragecraft θα είχαμε σταματήσει. Αυτό λοιπόν ήταν το Song of My People. Έτσι θα είναι από εδώ και πέρα. Πολύ rage, καθόλου craft ελπίζω. Η αρχική ιδέα ήταν αυτή για το Song of My People και τα πρώτα μπορεί να ήταν Q&A, αλλά από εδώ και πέρα θα είμαστε σε αυτό το μοτίβο. Δικά σας comments, δικά σας σχόλια, δικά σας μηνύματα στο Facebook, δικά σας tweets ενδεχομένως, posts ή οποιοδήποτε άλλο interaction κάνατε μαζί μου, γιατί πλέον ο αριθμός είναι τεράστιος και δεν μπορώ να τα αποκριθώ στον καθένα ξεχωριστά. Ίσως να διαλέγουμε κάθε φορά κάτι συγκεκριμένο, όπως το Ragecraft. Ragecraft. Το κινητό μου, χακί. Έλα. Έλα ρε, ο Τζίμι. Δεν αντέχω άλλο. Δεν αντέχω άλλο. Τι πάρε, τι δεν καταλαβαίνεις. Δεν αντέχω άλλο. Πρέπει να κάνουμε Ragecraft. Δεν πάει άλλο. Ναι, το ξέρω ρε φίλε ότι εγώ δεν μπορούσα δύο μήνες. Το ξέρω. Δεν σε μαλώνω. Ναι, το ξέρω ότι δεν τους το είχα πει ότι δύο μήνες θα λείπω. Δεν ήταν να λείπω δύο μήνες. Δεν φταίω εγώ, αλλά... Ναι, θα πάρω και το σολίδιο. Οκ. Ναι, δεν αντέχω άλλο. Δεν γίνεται. Ναι. Δεν μπορείς να φανταστείς. Ο μπορείς, ναι, έχεις δίκιο. Μα δεν, όχι, την έρευνα, ρε φίλε, δεν γίνεται. Στα ναρκωτικά θα το ρίξω. Ναι, εγώ στα ναρκωτικά, εσύ στον τζόγο, βάλουμε τις σωλήνδες στις πουτάνες. Τέλεια. Ναι, μίλησα με το Χάκι. Ναι, απλά να βρούμε μια ημερομηνία. Τέλεια. Δευτέρα. Ναι, τη Δευτέρα, αυτή. 25. Α, εντάξει, τέλεια. Ωραία. Άρα είμαστε οκ. Okay. Να σε ρωτήσω. Με πουτάνες έχεις τίποτα παραδώσει εσύ?